Αυστραλία έχει συγκεντρώσει κάποια στοιχεία αναφορικά με την επισκεψιμότητα αρχαιολογικών χώρων της Κρήτης. Ακριβώς, τα τρία τελευταία χρόνια, ναι, με στοιχεία από την Ελστάτ. Πάμε λοιπόν να δούμε πώς κινήθηκαν οι αρχαιολογικοί χώροι επισκεψιμότητα, οι τουρίστες. Υπήρξε η καλύτερη χρονιά το 2019, προ-κορονοϊού δηλαδή. Βλέπουμε χαρακτηριστικά στην Κνωσό 949.000 επισκέπτες, 192, όταν το 2020 είχαμε δραματική μείωση λόγω και του κορονοϊού φυσικά, 175.927. Και το 2021 μέχρι τον Νοέμβριο, καθώς το Δεκέμβριο δεν έχουν βγει ακόμα τα στοιχεία, 441.000 επισκέπτες. Στη Ηφαιστώ, ανάλογη εικόνα, 121.796, χρονιά πικ λοιπόν για τον τουρισμό και στη Ηφαιστώ, το 2031.885 και την περισσινή χρονιά 48.189. Περνάμε στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου, 660.533 επισκέπτες το 2019, χρονιά ορόσημο όπως είπαμε για τον τουρισμό, 63.027 το 2020 και 125.011 πέρυσι. Και τελειώνουμε με το νησί της Πιναλόγκα. 2019, 410.334 επισκέπτες θέλησαν να βρεθούν λοιπόν στο άλλο το νησί των Λεπρών. 2020, 70.574 και πέρυσι μέχρι και τον Νοέμβριο, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελστάτ, 191.226. Και ποιοι δουλεύουν στους συγκεκριμένους χώρους, πέρα από τους φύλακες και το προσωπικό, μεταξύ άλλων και ξεναγοί. Βάλια, να σε ευχαριστήσω και ανέφερα τους ξεναγούς, καθώς οι άνθρωποι εργαζόμενοι προχωρούν σε δυναμικές κινητοποίησεις. Εάν δεν κάνω λάθος, είναι η τρίτη ή τέταρτη φορά που από την αρχή της εκπομπής, της σεζόν, έχουμε αναδείξει το θέμα, το άλυτο ζήτημα της καταμέτρησης ενσύμων, καθώς εκατοντάδες ξεναγοί πανελλαδικά, θα μας τα πει και ο κύριος Παπαδάκης, ο πρόεδρος Σωματείου των Ξεναγών Κρήτης Σαντορίνης, περιμένουν εδώ και χρόνια για το πολυπόθητο επίδομα ανεργίας. Μανώλης Παπαδάκης, λοιπόν, πρόεδρος Σωματείου Επαγγελματιών Ξεναγών Κρήτης Σαντορίνης, την καλησπέρα μας. Καλησπέρα. Μία σειρά ζητημάτων, μία έγκαιρη ανανέωση ασφαλιστικής ικανότητας, μη καταβολή επιδομάτων που βέβαια δικαιούστε, όπως ο ΑΕΔ, ατυχημάτων, μητρότητας, αδυναμίας της αξιοδότησης, μεταξύ άλλων ζητήματα που τα έχετε φέρει στο προσκήνιο, ωστόσο δεν έχει βρεθεί λύση. Δυστυχώς είναι ένα από τα πολλά προβλήματα και ένα από τα πολλά θέματα που αντιμετωπίζουμε ως κλάδος. Να σας ευχαριστήσω που μας δίνετε το βήμα έτσι ώστε να τα αναδείξουμε και ελπίζουμε επιτέλους κάποια στιγμή να βρεθεί και αντίστοιχη ανταπόκριση από την πολιτεία. Εμείς βρισκόμαστε στην εξής περίεργη κατάσταση. Περιμένουμε να καταμετρηθούν ακόμα τα ένσημα τα δικά μας του 2019, του 2020 και του 2021 κάποια στιγμή. Για ποιο λόγο καθυστερεί αυτή η διαδικασία? Η διαδικασία καθυστερεί κατά βάση επειδή είναι υποστελεχωμένο το ΙΚΑ, να το πω έτσι απλά, το ΕΦΚΑ. Υπάρχει λοιπόν, εμείς ακόμα δεν έχουμε μπει στην μηχανογράφηση, παρότι έχει ανακοινωθεί εδώ και αρκετό καιρό ότι επιτέλους θα μηχανογραφηθούν και τα δικά μας τα ένσημα. Και με όλο το συγκεκριμένο κομμάτι, όπως καταλαβαίνετε, έχει υπάρξει μια πολύ μεγάλη εμπλοκή που έχει σαν αποτέλεσμα όλα αυτά τα οποία μόλις αναφέρατε. Ουσιαστικά, δηλαδή, εμείς δεν έχουμε ακόμα λάβει το επίδομα ανεργίας για τους μήνες, για τον Δεκέμβριο, τον Γενάρη και τον Δεκέμβριο, τον Γενάρη και τον Φεβρουάριο. Και ξεκινάει, όπως καταλαβαίνετε, για να μην πω ότι έχει ξεκινήσει η τουριστική περίοδος. Για να μην αναφέρουμε όλα τα υπόλοιπα. Το βασικότερο από όλων, βέβαια, είναι ότι κινδυνεύουμε κάθε χρόνο να μένουμε ανασφάλιστοι ουσιαστικά, ενώ έχουμε το δικαίωμα στην ασφάλιση, όπως καταλαβαίνετε. Και χωρίς επίδομα, βέβαια, δηλαδή. Σωστά, και χωρίς επιδόματα κατά τη διάρκεια της κυβερνής περίοδου. Πρακτικά, από ποιο μήνα ξεκινά αυτός ο γολγοθάς για σας και στους συναδέλφους σας? Κοιτάξτε, αυτό είναι ένα θέμα το οποίο τρέχει εδώ και αρκετό καιρό. Τρέχει και αρκετά χρόνια. Όπως καταλαβαίνετε, με τον έχουν μείνει τα ένσημα τριών ετών αμέτρητα, χωρίς να έχουν καταμετρηθεί τα ένσημα λοιπόν αυτών των τριών ετών, γίνεται ένας πραγματικός αγώνας. Γινόταν και τα προηγούμενα χρόνια ένας πραγματικός αγώνας, έτσι ώστε να καταφέρουμε να λάβουμε το επίδομα ανεργίας. Και τις προηγούμενες φορές, αρκετές από αυτές δηλαδή, το λάβαμε τελικά στα μέσα του καλοκαιριού. Είναι ένα πρώτο βήμα ότι το λάβαμε, δεν θα πω το αντίθετο. Αλλά όπως καταλαβαίνετε, αυτό δεν μπορεί να συνεχιστεί. Και ειδικά από τη στιγμή που μιλάμε για χρονιές, οι τελευταίες ειδικά, οι οποίες ήταν αρκετά, πάρα πολύ δύσκολες. Οπότε έτσι, κατεβαίνετε σε κινητοποιήσεις?
Αυτό που έχει αποφασιστεί λοιπόν είναι αύριο πανελλαδικά, τουλάχιστον δηλαδή στο Ηράκλειο, στη Ρόδο, στη Θεσσαλονίκη, στην Αθήνα και την Κέρκυρα, οι ξεναγοί να διοργανώσουν παραστάσεις διαμαρτυρίας, συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας, έτσι ώστε να γνωστοποιήσουν τα αιτήματά τους, ελπίζοντας στην ανταπόκριση της πολιτείας και των αρχών, και ώστε να λυθεί και το θέμα, το βασικό το οποίο είναι η μηχανογράφησή μας. Κάτι το οποίο, ξαναλέω για άλλη μια φορά, έχει ήδη εξαγγελθεί. Υπάρχει δηλαδή, από τη στιγμή που έχει υπάρξει η εξαγγελία, καταλαβαίνω, η πολιτική βούληση. Δεν μπορούμε να καταλάβουμε για ποιο λόγο ακόμα δεν έχει γίνει αυτό. Μάλιστα. Και βεβαίως να καταμετρηθούν επιτέλους τα ένσημα, ακόμα και αν αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει, όπως καταλαβαίνετε, να, με κάποιο τρόπο να στελεχωθεί επαρκώς το ΙΚΑ Συντάγματος, το ΕΦΚΑ, για να λάβουν και οι συνάδελφοι το Ταμείο Ενεργείας, το οποίο όλοι το περιμένουμε σαν πώς και τι, όπως καταλαβαίνετε. Κύριε Παπαδάκη, να είστε καλά. Παρακολουθούμε, καταγράφουμε το ρεπορτάζ, βλέπουμε και την πορεία των κινητοποιήσεων και θα τα ξαναπούμε. Να είστε καλά.